ψάχνοντας τα κοιτάπια του ίντερνετ, βρήκα αυτό πέρα το χαρτάκι που έγραφε καταδίκη για τον Δήμαρχο Κορκιάτη, επειδή κρίθηκε ένοχος για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Εκεί όλοι ανησυχήσαμε, λέμε πάμε από το κακό στο χειρότερο. Είναι δυνατόν να βάζουν πρόεδρο στο Φόντζα κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί για υποβάθμιση περιβάλλοντος? Και μάζει τον διαγωγό αποθέτευσης που διέξει την εξοχή που έχουμε και εμείς το προηγούμενο την κομματερία εδώ πέρα. Κάποια στιγμή, ενώ τίποτα δεν γίνονταν πάνω στο ΣΜΑ, βλέπαμε τους κάδους ανακύκλωσης με ευκαρπία να είναι γεμάτη, όλα τα πλαστικά. Παίρναμε τηλέφωνο στο σύνδεσμο ότι δεν υπάρχει χρήμα για να κινηθεί τίποτα έξω. Εν τω μεταξύ, να σας θυμίσω ότι το ξεχάσαμε αυτό, γιατί ο σύνδεσμος είχε πάρα πολλά λεφτά να δώσει για τον κύριο Ζουρνά, που ξανά έκανε ειδική σύμβαση 20.000 ευρώ το χρόνο, σαν ειδικό συνεργάτη. Είχε να δώσει 20.000 ευρώ σε εταιρείες εδώ πέρα security στην περιοχή μας. Είχε να δώσει 20.000 ευρώ για στιγμένες δημοσκοπήσεις και 1.000 άλλα λεφτά, όχι όμως για κάποια λίγα λεφτά πετρελαίου για να γίνει ανακύκλωση όπως πρέπει. Σε μια περιοχή που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά με το Δερβαίνι, είχαμε βγάλει ένα φυλάδιο που λίγο πολύ όλοι το πήρατε. Όσοι δεν το έχετε πάρει, ποτέ νομίζω υπάρχει εκεί μπροστά, να το ξαναθυμηθείτε. Είχαμε κατά κάποιο τρόπο σημαία μας αυτούς τους αγωγούς που τρέχουν εκεί στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβαίνιου, όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχει γίνει καμία ανάπλαση, καμία στην ουσία κίνηση για να διευθυνθούν αυτά. Κάναμε μετρήσεις, έφαγε πρόστιμο σύντομος οντά, τα έχουμε δει όλοι λίγο πολύ. Δείξαμε ότι στην ουσία αυτοί οι κύριοι που θέλουν να κάνουν το ΣΜΑ ευκαρπίας δικαιωνόμαστε για αυτούς, ότι δηλαδή δεν είναι εμπιστοσύνη. Και τελικά το μόνο πράγμα που κάνανε ήταν αυτή εδώ η ΚΑΠΑ. Δηλαδή στην ουσία από όλες τις φωνές, από όλα τα πρόστιμα, είδα μόνο αυτή την ΚΑΠΑ. Κάπου εκεί πέρα αρχίσαμε να ψηλιαζόμαστε σιγά σιγά ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί άλλο τους λέγαμε άλλα κάνουν. 29 Ιουλίου ήταν πάνω 9 διμηρίες στο ΜΑΤ, ενώ είχε προηγηθεί μια στημένη δημοσκόπηση, όλες τις εθνικότητες, να μην την προλογίσω ξανά, όπου ήθελε να επηρεάσει την κοινή γνώμη ο κ. Γεράνης και μαζί με την αστυνομική διεύση, μας τους κουβάλισε πάνω, αυτά είναι από εκείνες τις ημέρες του Ιουλίου, μας βάλαμε μια περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ, για να μην περάσουν οι τρομοκράτες μέσα στο οικόπεδο. Τα σπιτάκια, τα κιόσκια μας εκεί πέρα είχαν καταληφθεί πέρα από την αστυνομία. Κάναμε συγκεντρώσεις ξανά, μαζευτήκαμε στις πλατείες, τρέξαμε ξανά στα δικαστήρια, αλλά αφοβλήκαμε. Και κάποια στιγμή πέρασε ο καιρός, δυστυχώς δεν έγινε κάτι ουσιαστικό. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε σαν δίκτυο 50 με τους συλλόγους, υπήρχαν αντιδράσεις. Υπήρχε ένα ομόφωνο ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά, στο οποίο ήταν τα γύρω τα εξής, ότι να γίνει μια ειδική συνεδρία στο Φόντζα που θα πρέπει να συζητηθεί πάνω σχετικά με το ΣΜΑ ευκαρπίας, το τι πρέπει να γίνει επιτέλους. Δεν μπορεί να γίνει ούτε με τρομοκράτηση, ούτε με την αστυνόμευση, ούτε με τίποτα άλλο. Εκεί υπάρχει και μια απόφαση από το Δήμο μας ότι θα αποχωρήσει από το Φόντζα σε περίπτωση που δεν γινόταν κάτι ουσιαστικό. Δεν έγινε κάτι ουσιαστικό από το σύνδεσμο. Ίσα ίσα αυτό που έγινε 5 Σεπτεμβρίου, αν θυμάστε, υπογράφηκε σύμβαση παράταση για ένα χρόνο ακόμη, χωρίς να λάβουν υπόψη τους και στο τεχνικό πρόγραμμα αυτά που είχαν πει δίθεν για μείωση δυναμικότητας και 1.000 άλλα πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Εμείς το έχουμε και σαν ερώτημα αυτό. Θα θέλαμε να το σκεφτούμε από τώρα όσοι είναι εδώ πέρα πολιτικά ασχολούμενοι στο Δήμο μας. Για ποιο λόγο από τότε, δηλαδή από τις 29 Ιουλίου που υπάρχει αυτή η απόφαση, δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό? Για ποιο λόγο στην ουσία δεν έκανε κάτι ο Φόντζα? Για ποιο λόγο δεν σεβάστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά? Για ποιο λόγο δεν υλοποιήθηκε αυτή η απόφαση? Και κάποια στιγμή εδώ και περίπου ένα μήνα, επειδή ο κόσμος ρωτάει μες στην ευκαρπία τι έχει γίνει, παιδιά, τι έχει γίνει με το ΣΜΑ, μαθαίνουμε πάνω ότι γίνονται αισχρά πράγματα. Ανεβήκαμε πάνω με το ζόρι, μας άφησε η αστυνομία και είδαμε αυτά τα έσχη που βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό είναι, είναι το διπλό κιόσκι που έχουμε πάνω στο ΣΜΑ. Είναι ενεργοποιημένο κανονικά. 24-24 ώρες αστυνομία εκεί πέρα. Όποιος από εμάς έχει πάει πάνω, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Και περιπολικά και τα πάντα. Όμως κάποιοι, ποιοι, αυτοί που αστυνομεύουν τα πάντα και μας κατηγορήσαν εμάς παλιανθρώπους και γραφικούς, έχουν καταστρέψει το σπιτάκι εκεί πέρα. Αποκλείεται να πάει κάποιος εκεί πέρα γιατί υπάρχει συνέχεια αστυνομία. Προφανώς ή έγινε από τους ίδιους αστυνομικούς ή από την ίδια την εταιρεία. Όλοι αυτοί οι καναπέδες, δεν ξέρω αν τα έχουν δει. Αυτοί που ανεβαίναν κάθε μέρα πάνω, φαντάζομαι να τα δουν, θα έχουν συγκλονιστεί ήδη, ας πούμε. Ήταν το μέρος μας που πηγαίναμε εκεί και 2 χρόνια. Τα έχουν καταστρέψει κυριολεκτικά, σαν να θέλουν να μας εκδικηθούν. Αυτά τα σπιτιώσκια να θυμίσουν του Δήμου Παύλου Μελά. Υπόψη.
Έχουν παραβιάσει τα λουκέτα. Εδώ φαίνεται καλή εικόνα. Έχουν σκίσει εκεί όλα τα πανιά που είχαμε εκεί πέρα και τα νάιλον. Και καθώς ήμασταν εκεί, ρίξαν και τις πινακίδες του δημόσιου χώρου του Δήμου Παύλου Μελά, επειδή μας σέβονται κατά άλλα. Άλλο μια πινακίδα που έλεγε δημόσιο χώρο του Δήμου Παύλου Μελά. Εδώ είχαμε βάλει κάτι δεντράκια τα οποία έχουν ξεριζωθεί στην ουσία. Είναι οι φίλοι, ο περιβαλλοντολόγοι κατά άλλα. Και αυτό που μας έκανε τρομερή εντύπωση και δυστυχώς το περιμέναμε, ήταν ότι αυτή τη στιγμή πάνω εκεί πράγμα, με τι φίλοι και φίλες στο ΣΜΑ, δεν γίνεται κανένα ΣΜΑ, αλλά μιλάμε για μια εξόριξη εκεί πέρα εδώ και 4-5 μήνες. Έχουν εξοπεδώσει και μετρικά όλο το βουνό από επιχειρήσεις που είναι εκεί κοντά. Έχουμε μάθει ότι έχουν φύγει εκατοντάδες φορτηγά, όχι στην ουσία με χώμα, αλλά με πετρώματα εκεί πέρα. Το μόνο πράγμα που έχουν σηκώσει εκεί πέρα είναι ένα τείχος, όπως θα δείτε. Δουλεύουν μέρα νύχτα εκεί πέρα σπαστήρες, ή δύο ήταν τουλάχιστον, δεν θυμάμαι ότι είχαν και τρεις σπαστήρες. Εδώ πέρα είναι ο χώρος που έχουν σκάψει, για όσους δεν θυμούνται και δεν έχουν δει. Αυτή είναι η πλαγιά των 100 στρεμμάτων που στην ουσία έχει γκρεμιστεί. Κατάλαβε περιβαλλοντικό έργο, θα το ξαναθυμίσουμε αυτό. Ας πάρει οποιοδήποτε στο Σέιξου να γκρεμίσει 100 στρέμματα δάσους εκεί πέρα ή πλαγιάς και να κάνει ένα σχολείο, να κάνει ένα μουσείο περιβάλλοντος. Προφανώς το μουσείο περιβάλλοντος ή το σχολείο δεν μολύνει το περιβάλλον, αλλά είναι έγκλημα γιατί γκρεμίσει 100 στρέμματα δάσους. Αυτό μας έχουν κάνει και εμάς. Και καθώς προχωρήσαμε μετά, είδαμε αυτό πέρα το ύψωμα εκεί το πτυχίο, είδαμε προς τα δεξιά όλα αυτή η πλαγιά εδώ πέρα που βλέπετε, δεν ξέρω αν θυμάστε, δεν έχω δυστυχώς προηγούμενες φωτογραφίες. Έχει ισοπεδωθεί τελείως. Αυτό το πραγματάκι που σας δείχνω εδώ πέρα ήταν όπως ακριβώς το πίσω, ένα ύψωμα. Και εδώ είναι γεμάτο με πετρώματα και ασβεστόλιθο. Αυτά έχουν φύγει όλα τελείως. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχουν κάνει αυτό, αν έχουν τη δικαιοδοσία ή όχι. Εδώ φαίνεται καλύτερα. Αυτά είναι έτοιμα, να μην τα πω πετρώματα ή κόμμα. Είναι στην ουσία, έχει ισοπεδωθεί το βουνό, τα έχουν επεξεργαστεί ήδη, τα έχουν σπάσει και αυτά που βαλούνται καθημερινά. Στην ουσία θέλω να το κάνουμε οριζόντιο, φλάτ εκεί πέρα. Αυτά είναι και από άλλες φωτογραφίες. Λοιπόν, στην ουσία, εδώ φαίνεται πως ήταν πριν. Όλο αυτό πράγμα που βλέπετε τώρα ήταν πριν. Πέρσι, δηλαδή πριν από δύο χρόνια, το 2011. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα έχει ισοπεδωθεί τελείως. Αυτό το πράγμα μας έκανε να εκνευριστούμε. Για ποιο λόγο? Γιατί δυστυχώς οι φόβοι μας βγήκαν αληθινοί. Τι φόβοι? Ότι οι κύριοι αυτοί επικαλούμενοι να κάνουν ένα περιβαλλοντικό έργο δεν πήγαν στην ουσία σε ένα ίσχυμα και βάλαν πέντε αγωάνες εκεί και τελείωσε η υπόθεση. Ισοπαίδωσαν μια ολόκληρη πλαγιά. Ένα αυτό. Δεύτερο, αυτοί που μας φωνάζαν εμάς παλαιανθρώπους, στην ουσία λαϊλατίσαν τα κιόσκια του Δήμου Παύλου Μελά, που έχει 24 ώρες το 24ωρο και πέρα φύλαξη. Τρίτο και πιο σημαντικό, ο Δήμος Λαγκαδά καθώς και ο Δήμος Θέρμη, εδώ και ένα μήνα, επειδή του έχει βάλει ο Γεράνης εντός αγωγικών στο μάτι, γιατί θέλει να κάνει τα εργοστάσια σε κάθε σκουπιδιών, τα ονομάζεται χέρι από ρεμάτωνα, δεν είναι, είναι κάθε σκουπιδιών. Ο κύριος Φάμελος, που αν το θυμάστε πολλές φορές στα συμβούλια που είχαμε, και ο κύριος Παπαδόπουλος της Θέρμης, ο Θοδωρής, επανειλημμένα βγαίνουν σε κανάλια, σε εφημερίδες, και αν δείτε τις δηλώσεις που κάνουν, θα νομίζω ότι μιλάμε εμείς ήδη. Μιλούν για ένα απαράδεκτο περιφερειακό σχεδιασμό, που επιτέλους θα πρέπει να ακυρωθεί. Τα έργα είναι υπέρμετρα, 4-5 φορές μεγαλύτερα από το κανονικό. Σπαταλάτε τσάπα ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και χρήμα. Και στην ουσία θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το νέο εθνικό σχεδιασμό που παρεμπιπτόντως έχει ξεκινήσει ήδη. Έχει πάει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος από χθες ένα είδος διαβούλευσης για να γίνουν προτάσεις. Και από ό,τι πληροφορηθήκαμε τη Δευτέρα, συνεδριάζει στο Φόρτ, δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, ο Σύνδεσμος Σοντά εκεί πέρα, για να ψηφίσουν το νέο τεχνικό πρόγραμμα. Βλέποντας αυτά, μας είδε και από το Δήμο Λαγκαδά, όπου ο κ. Γεράνης πήγε εκεί πέρα, τον υποδεχτήκανε δεόντως εκεί και στο Δήμο Λαγκαδά, όπου πήγε εκεί να περάσει με ένα ψήφισμα την κατασκευή του εργοστασίου κάθε σκουπιδιών. Ο κόσμος εκεί αντέδρασε, του έπαιρνε να μεγαλοπρεπέσει το όχι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, υποσχέθηκε αντισταθμιστικά κτλ. Τελικά δεν κατάφερε τίποτα, έφυγε με χαμηλά τα πια. Ο Δήμος Θέρμης, από ό,τι μαθαίνουμε, βαδίζει στο ίδιο μονοπάτι, δηλαδή εκτός ότι δημόσια επίσημα λέει όχι στο εργοστάσιο κάτω σκουπιδιών, γιατί ο περιφερειακός σχεδιασμός και ο Δήμος Λαγκαδά, συγγνώμη, στο ίδιο πάρισε. Είναι υπέρμετρος, δεν κάνει ανακύκλωση, δεν κάνει ορθή διαχείριση απορριμμάτων, άρα τα έργα πρέπει να ακυρωθούν όλα. Το μόνο που μας προβληματίζει είναι ότι δεν υπάρχει, παιδιά, όχι μια λέξη, ούτε ένα γράμμα για το ΣΜΑ ευκαρπία. Ούτε ένα γραμματάκι, πουθενά δεν αναφέρουν τίποτα. Και το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι κύριοι που είπαν όχι, έρχονται στα δικά μας τα λόγια, αυτά που φωνάζαμε πέρσι και πρόπερσι, και ευτυχώς ή δυστυχώς έχουν δικαιωθεί.
Άρα αυτά τα τρία πραγματάκια μας έχουν εξοργήσει, βάλαν στη σειρά όλα τα λιθαράκια τους και πού έχουμε φτάσει. Ο Λαγκαδάς είπε όχι. Η Θέμη λέει όχι. Εμείς τι κάνουμε. Το γράψαμε στον δικαίου τύπο. Εμείς πάμε να πληρώσουμε το σκάνδαλο. Εμείς λέμε ναι στη μουσεία. Πάμε δηλαδή να πληρώσουμε την ύφη εμείς. Θα πει κανείς κάνουμε ένα σφά. Δεν ξέρουμε. Οι άλλοι έχουν πει όχι. Πού θα βρεθεί προσωρινά να γίνει οτιδήποτε άλλο. Από τη διαχείριση απορριμμάτων μέχρι την κάψη. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Όπως επίσης συζητάνε από μεθαύριο, από εχθές το Υπουργείο Περιβάλλοντος για νέους περιφερειακούς σχεδιασμούς, για νέο εθνικό σχεδιασμό. Εμείς τι κάνουμε. Ένα έργο το οποίο στην ουσία ήταν προδεκαετία, γιατί για το γαμό του μεσόρου για την έκφραση πρέπει να γίνει το έργο, για να μην τιμωρηθούν κάποιοι πολιτικά υπεύθυνοι. Ο κύριος Γαλαμάνης, εγώ θα το μνημονεύσω, είπε μια κουβέντα που άξιζε ο κόπος, αν και τα υπόλοιπα πόλια δεν άξιζαν. Κάποια στιγμή που σας το είπε 100 και το είπε off the record και το υπόθηκε μετά και σε συνελεύσεις, ότι λέω για ποιο λόγο δεν τα παρακάτε, λέω. Αφού στην ουσία αυτό ο κόσμος δεν το θέλει. Και λέει δεν μπορούμε, λέει Μιχάλη, για ποιο λόγο. Έχουμε πολιτικές ευθύνες. Θα βγούμε φυλακή. Και σαν να μην πέρασε μια εβδομάδα, πήγε εκείνη η περίφημη εφημερίδα που έβγαλε ο Δανιέλης, αν θυμάστε, όπου στην ουσία τώρα ήταν μέσα. Ότι έχουν ευθύνες όλοι οι δήμαρχοι εκεί πέρα και ότι ενδεχομένως να του ζητούν ευθύνες. Λοιπόν, να μην τρώω τον χρόνο σας. Εγώ στην ουσία απλά αυτά ήθελα να θυμίσω. Όπως επίσης να θυμίσω και σε ποιες θέσεις βρίσκονται. 5-6 φωτογραφίες γιατί πρέπει να θυμηθούμε όλοι ότι βγάλαμε με χιόνια, με πορείες, καταλήφθη περιφερειακών, μέσα στην ευκαρπία, με πανό, συνεδριάσεις πολύ μεγάλες εδώ, στις πλατείες. Εδώ έτσι ξεκινήσαμε κάποια στιγμή και θα καταλήξουμε αυτή τη φωτογραφία αφιερωμένη στα παιδιά της ευκαρπίας και του Δήμου Παύλου Μελά γιατί σε αυτούς χρωστάμε πολλά. Μην το ξεχνάμε. Κάποια στιγμή μετά από 10-15 χρόνια δεν πρέπει να αφήσουμε παρακαταθήκη δουλειές. Σε τι περιβάλλον, παιδιά, ποιο θα έρθει εδώ πέρα να κάνει μια σοβαρή επιχείρηση με ένα τιτάνα δίπλα και δεξιά μια ισοπαίδωση βουνού. Ποιο, ο κανένα, ποιο θα έρθει να κάνει μια σοβαρή επιχείρηση σε ένα ξενοδοχείο, μια επιχείρηση σε ένα εμπορικό κέντρο δίπλα σε 200 απορριμματοφόρου που θα έρχονται κάθε μέρα. Κανένα. Σε αυτά τα παιδιά χρωστάμε πολλά. Δεν μπορούμε να πούμε ψέματα. Θα μα κυνηγάνε μεθαύριο. Ήδη μα κυνηγάνε. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο στο πρώτο μέρο. Θα φωνάξουμε σιγά σιγά τους επιστήμονές μας να μας πούν κάποια πράγματα, να μας θυμίσουν για τη διαχείριση απορριμμάτων ο κύριος Νικολάου, να μας θυμίσει ο κύριος Καζάνας που είναι πνευμονολόγος, σωματιολόγος, γενικότερα τι σημαίνει η περιβαλλοντική υποβάθμιση και τι επιπτώσεις έχει στην υγεία. Να θυμίσω εγώ ότι εδώ και ένα μήνα χτυπάει κόκκινα η ρήπανση του περιβάλλοντος στην κύριε Θεσσαλονίκη, με μετρήσεις που κάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και έχουμε και τον κύριο Δυνάμο Ναστηρίδη μαζί μας, ο οποίος θα μας μιλήσει σαν εκπρόσωπο εργαζομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης πάνω στα σκουπίδια, να μας πει ακόμη πιο ειδικά. Λοιπόν, και στο δεύτερο μέρος μετά θα έχουμε την πολιτική κουβέντα. Λοιπόν, τον κύριο Νικολάου θα ήθελα να μην ακούσουμε.